Και δεν μου λες Δημοτικούδη, όταν ήσουν μικρός πιτσιρικάς, μάζευες κάτι, ξέρω εγώ. Τι ήταν της μόδας εκείνη την εποχή, μάζευα με τραυματώσημα, πεταλούδες. Όχι, πεταλούδες. Στη δική μου εποχή. Στη δική καρτάκια μάζευα. Αυτό είχε. Ποδοσφαιρικά, νομίζω ποδοσφαιρικά μόνο υπήρχαν τότε. Μάζευα το τρίποντο, τεύχη του τρυπόντου. Μια εποχή λίγο σλαμ, περιοδικό. Α, τι άλλο. Καπελάκια μπασχετικά συνήθως, αυτά. Στο τρίποντο έγινες εξώφυλλο. Θα μπορούσες ποτέ να γίνεις εξώφυλλο στο σλαμ. Δύσκολο. Αυτή η ερώτηση έχει δόλο. Πάει ακόμη πιο μέσα, πιο εγκάρσια. Επειδή βρισκόμαστε σε έναν χώρο που το NBA κυριαρχεί, είχες ποτέ αμέτη μου χαμέτη να παίξω στο NBA? Όχι, αμέτη μου χαμέτη όχι. Εγώ είχα την ευκαιρία δύο καλοκαίρια και την τύχη να πάω εκεί να δω λίγο πώς ήταν όλο αυτός ο κόσμος. Πήγα δύο καλοκαίρια σε δύο summer camp. Εντάξει, ήταν ωραία εμπειρία. Για διάφορους λόγους δεν προχώρησε στην εργασία. Αλλά δεν ήθελα μετά κάθε καλοκαίρι να δοκιμάζω δύο πράγμα και να είμαι ευχαριστημένος μετά με τις συνθήκες που βρήκα σε ΣΕΚΑ, Παναθηναϊκό κλπ. Και δεν το ξαναδοκίμασα. Έχει ματζούνι η Θεσσαλία και βγάζει παίκτες που φλερτάρουν με το NBA. Παίζουν. Μανούλης, Ρετζιάς. Δεν ξέρω. Μπορεί. Το θέμα πότε θα ξαναβγάλει. Έλατε. Πες το ψέματα. Λοιπόν, ξαφνικά εδώ γίνεται κάτι και κλείνουν τα φώτα. Πέφτει η τάση και μένεις μόνος. Θα πάρω πολύ πράγμα από εδώ πέρα. Μπράβο, ναι. Τι θα τσουρνέψεις από εδώ? Κοίταξε, μου αρέσουν πολύ οι μπάλες. Μου έκανε εντύπωση, τώρα δεν είναι μπασκετικό, μου έκανε εντύπωση τα κράνη του NFL. Ναι. Δηλαδή, τι λέω, φοράνε αυτό το πράγμα και τρέχουν και παίζουν τώρα αυτοί. Που είναι ολόκληρο θηρίο, ολόκληρο έχει βάρος. Μου έκανε εντύπωση, δεν έχεις ξαναδεί. Αν είχες που έχουμε εδώ την επιλογή να μαζέψεις, μάλλον να μαντέψεις από τους παίκτες που είχες δει ποιος θα είχε τη μεγαλύτερη εξέλιξη ώστε η κάρτα του τώρα να κοστίζει ένα σκασμό λεφτά. Ποιο παίκτη είδες με το μάτι και τον έκοψες ότι θα γινόταν αυτός που έγινε? Ο LeBron James. Τον είχα δει στους Ολυμπιακούς του 4. Στους Ολυμπιακούς του 4, σωστά, ναι, στην Αθήνα. Ειδικάς, και ήταν συνδυασμός ταχύτητας, δύναμης και ύψους. Και λέω, είναι κάτι που δεν το έχω ξαναδεί. Και το ξαναείδα αυτό στο Γιάννη, μετά από 10 πλάς χρόνια. Πάλι αυτός ο συνδυασμός αθλητικότητας, ύψους, ταχύτητας και δύναμης, που είναι ένα εξελιγμένο μοντέλο, θα έλεγα.